Η οργή των διαδηλωτών που έχασαν τα πάντα στην καταστροφική πλημμύρα της Λιβύης έγινε πυρκαγιά. Μετά από μια εβδομάδα πρωτοφανούς πλημμύρας ξέσπασαν την οργή τους εναντίον των αρχών και πυρπόλησαν το σπίτι του δημάρχου της πόλης Ντέρνα. Με συνθήματα όπως «Όσοι έκλεψαν ή πρόδωσαν πρέπει να κρεμαστούν». Οι διαδηλωτές έβαλαν στόχο και άλλους αξιωματούχους, όπως τον επικεφαλής του Κοινοβουλίου της Ανατολικής Λιβύης Αγγίλα Σάλεχ, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης έξω από τζαμί. Η Ντέρνα είναι η πόλη που δέχτηκε το μεγαλύτερο κύμα της καταστροφής από τη θεομηνία που σάρωσε τα πάντα. Η κυβέρνηση στην Ανατολική Λιβύη είπε ότι ο πρωθυπουργός Ουσάμα Χαμάντ απέλυσε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Ντέρνα και τα παρέπεμψε για έρευνα. Οι πολίτες δεν μπορούν ακόμα να συνέλθουν από το δράμα που βιώνουν, πληρώνοντας μόνοι τους το σκληρό τίμημα της απώλειας και της καταστροφής. My mother, my brother, my sister, all dead. We don't need food, we don't need clothes, we need where I live. Οι πολίτες μιας βαθιά διχασμένης και φτωχής χώρας ζητούν τώρα να διενεργηθεί έρευνα και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι της καταστροφής.